Επίσης, έχουμε καταγγελία των αστυνομικών, και πάμε εκεί τώρα, κύριε Σαζακλή. Οι οποίοι αστυνομικοί άνθρωποι καταγγέλουν και ξεσπούν ότι κινδυνεύουν η ζωή τους, ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη, στην εισαγγελία. Έχουμε αγανάκτηση και οργή για τον πόλεμο τον οποίο δέχονται οι ίδιοι καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας. Τι ακριβώς γίνεται? Έτσι ακριβώς είναι. Αγανάκτηση επικρατεί στους Έλληνες αστυνομικούς για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας με τις βροχές από μολότοφ και πέτρες σε καθημερινή βάση από κουκουλοφόρους, οι οποίοι επιτίθονται κυρίως στις δημορίες που είναι στην οδό Πατησίων και το ΣΥΤΣΑ, στις περιουσίες των πολιτών οι οποίες γίνονται παρανάλωμα του πυρός καθημερινά. Αναφέρουν ότι πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι πανικοβάλλονται πάρα πολλές φορές πάνε να πατήσουν και αστυνομικούς για να γλιτώσουν από τις επιθέσεις των κουκουλοφόρων. Όλη αυτή η κατάσταση, εάν δεν αλλάξει. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή όμως τον κύριο Δημοσθένη Πάκο. Κύριε Πάκο, καλησπέρα σας. Από την πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται, κύριε πρόεδρε, και τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία. Εχθές κάναμε μια ανάρτηση στο Facebook της Ένωσης, δεν βγάλαμε κανονική ανακοίνωση, γιατί το έχουμε βγάλει σε ανακοινώσεις και σε υπομνήματα πάρα πολλές φορές. Εδώ και 2-3 χρόνια παρατηρείται ένα φαινόμενο. Έχουμε τα καθημερινά επεισόδια στο Πολυτεχνείο απ' έξω, Πατησίων και το ΣΥΤΣΑ, εναντίον της δημιουργίας που είναι μόνοι μας καθημερινοί εκεί. Μέχρι εδώ καλώς, αφού έχει γίνει εθιμοτητικό και δεν αφορά κανέναν το ότι κάθε βράδυ καίνε τους αστυνομικούς, όλα καλά. Έχουμε παρατηρήσει το φαινόμενο και εγώ ίδιος προσωπικά και καταγγελίες των συναδέλφων ότι παρά τις υπομνήσεις των δημιουργητών να κλείσει ο οδός Πατησίων γιατί κινδυνεύουν διερχόμενα οχήματα, δεν κλείνει ποτέ σχεδόν η οδός Πατησίων. Δηλαδή, γίνεται αυτό το πάρτι με τη Μολότοφ και με τα Μάρμαρα και ταυτόχρονα τα δύο ρεύματα είναι ανοιχτά και περνάνε αυτοκίνητα. Εμείς οφείλουμε να το καταγγείλουμε, γιατί αν χτυπήσει κάποιος πολίτης, ποιος θα τον πληρώσει? Πέρα από το ανθρώπινο, από την ανθρώπινη πλευρά, να μην χτυπήσει κάποιος συμπολίτης μας, αν χτυπήσει ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός του Θεού, και πάει στα δικαστήρια, ποιος θα τον πληρώσει? Ποιος θα τον πληρώσει? Το ελληνικό δημόσιο, και θα βρεθεί και κατηγορούμενος ο αστυνομικός. Μπράβο, και θα περάσει και πειθαρχικό αστυνομικός. Και θα διευρυνθεί και στον εσωτερικών υποθέσεων εξέταση του ζητήματος και θα τρέχει και ο αστυνομικός τουλάχιστον γιατί. Που δεν φταίει σε τίποτα, γιατί η πολιτεία έχει γυρίσει την πλάτη στον αστυνομικό που τρέχει το μεροκάματο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Και ενδεχομένως να μπει και στα διαθεσιμότητα. Σας παρακαλώ πολύ, θέλω να θα πω κάτι που το ξέρετε πολύ καλά εσείς. Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, ενώ μπορεί αυτό το πράγμα να λυθεί σε λίγες ώρες, γιατί μια ζωή οι κυβερνώντες θέλουν την αστυνομία ευνουχισμένη? Γιατί είναι ξεφτύλα και ντροπή. Την αστυνομία τη θέλουν ευνουχισμένη. Δυστυχώς. Το γνωρίζετε όλοι αυτό. Δεν το γνωρίζω μόνο εγώ, το γνωρίζετε όλοι. Για μένα το θέμα έχει πολιτικές προεκτάσεις. Εγώ ασχολούμαι με ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Το ξέρω! Αλλά είναι ντροπή όμως. Γιατί να κινδυνεύουν οι συνάδελφοί σας? Γιατί? Εδώ μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο είναι πέραν της... δεν ξέρω ποιος φωτεινός νους το σκέφτεται αυτό. Δηλαδή, να προσπαθούν οι συνάδελφοι να κάνουν συλλήψεις, να περνάνε την Πατησίων, να περνάνε οχήματα και ταυτόχρονα να έχουμε παρολίγων ατυχήματα. Παραλίγο να πατήσουν συναδέλφους. Είναι ντροπή για 800 ευρώ το μήνα και για 1000 να κινδυνεύουν η ζωή τους. Μάλιστα. Κύριε Πάκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε στο πλευρό των αστυνομικών, γιατί χρειάζεστε κάποιος να είναι στο πλευρό σας. Παίρνετε το μεροκάματο του τρόμου κάθε μέρα. Και κάτω από φοβερά αντίστοιχες συνθήκες. Βεβαίως. Πάμε τώρα, παρακαλώ.